Κουράγιο. Κοίταξε, γιατί. Όχι μόνο θέλει κουράγιο, θέλει και μια δύναμη διαφορετική, αν θέλει, στην οποία για τη δουλειά μας έχουμε τη διάθεση να την έχουμε αυτή τη δύναμη και να την βάλουμε και να την προβάλλουμε, αν θέλει, και όλα και σαν αντίσταση, τη δύναμη αυτή. Αλλά και αυτή τη δουλειά, ομολογώ ότι η δύναμη που βάζουμε στη δουλειά μας προφανώς δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται μια άλλη δύναμη για να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα, γιατί εγώ πίστευα ότι η προβολή του θεατρικού ψέματος στο όνομα της αλήθειας, γιατί το θέατρο είναι ένα ψέμα, έτσι, και κάνεις έναν μεγάλο αγώνα να το προβάλλεις στην αλήθεια, δημιουργώντας μια παράσταση, φτιάχνοντας μυθοπλασία κτλ. Αυτό είναι ανώδυνο. Το να προβάλλεις το απόλυτο ψέμα σαν την απόλυτη αλήθεια που είναι η πολιτική, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν ήξερα να το αντιμετωπίσω, ούτε και θα το μάθω ποτέ, ούτε και με ενδιαφέρει να το μάθω. Όμως συμμετέχομαι σε τέτοια διαδικασία και προσπαθώ να βγω αλόβητος, να μην χαράξω τίποτα από το χαρακτήρα μου αρνητικό και να μην βγω, όχι ιτημένος σαν άνθρωπος, αυτό δεν με νοιάζει, σαν άνθρωπος, σαν κάπου αγωνιστώ, κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Αυτό, αν θέλεις, εμένα με νοιάζει περισσότερο η θάκη μου, να κάνω το ταξίδι μου σωστά και αν από εκεί και πέρα φτάσω στο λιμάνι και απολαύσω και το επόμενο νησί, θα το απολαύσω. Αν δεν τα καταφέρω, δεν πειράζει, το πολύ πολύ να κολυμπήσουμε λίγο πριν από το λιμάνι. Αλλά από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην πολιτική είναι, να μου επιτραπεί να πω τη λέξη, βρώμικος. Και αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει σαν ιδιοσυγκρασία. Όμως το αντιμετωπίζω, Ελένη. Το αντιμετωπίζω γιατί το κίνητρό μου για να σηκώσει τέτοιο όπλα, τι το είναι. Ούτε λέω που τα έχουμε, έτσι. Δεν μας λείπουν. Το χρήμα λείπει από τον καθέναν, ανάλογα με το πόσο ο καθένας έχει τοποθετήσει τη ζωή του, πόσα βγάζει, πόσα το λείπουν, πόσα ξοδεύει. Και να πω ότι μου λείπει το χρήμα να το πάρω μέσα από το μισθό του δημάρχου ή του αντιδημάρχου ή του δεν ξέρω τι, από πού. Τα λεφτά εκεί πέρα είναι πάρα πολύ λίγα και έχουμε βγάλει από τη δουλειά μας, και οφείλω να το πω, γιατί να μην το πω, πολύ περισσότερα λεφτά κάποιες άλλες φορές, ας πούμε, αν όχι τώρα. Λοιπόν, δεν είναι το κίνητρό μου, λοιπόν, ιδιωτελές. Είναι εντελώς ανιδιωτελές. Είναι η διάθεση της προσφοράς μου, είναι η διάθεση της δοτικότητάς μου, είναι η διάθεση του ότι νιώθω, να μου επιτραπεί να το πω, στην ηλικία μου πλέον μια ωριμότητα η οποία είναι σε θέση να πάει στον άλλον, να βοηθήσει, να πει κάτι από αυτό που έμαθε, από την εμπειρία του, από τις γνώσεις του, από το οτιδήποτε. Είναι δοτική η διάθεσή μου και τίποτα άλλο. Και από εκεί πέρα είναι η παρότρινση από κάποιους ανθρώπους γηγενείς δυνάμεις του τόπου του Χαϊδαρίου που έχω μεγαλώσει, παιδικοί μου φίλοι, όπως είναι ο Πέτρος ο Καραβίτης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, όπως είναι η Ελευθερία ή το Κατλίδη, μια φίλη μου μαζί με τη μανούλα της, την Μέρη την το Κατλίδη, που χρόνια πολλά γνωριζόμαστε και μου έδωσαν την όθηση να το κάνω αυτό. Και γι' αυτό το λόγο μου κίνησαν το ενδιαφέρον. Γιατί δεν θα τώρα, το έκανα. Το είχες ξανασκεφτεί. Πότε την πήρες την απόφαση? Να το έχω σκεφτεί εγώ για μένα προσωπικά, ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Προτάσεις παλαιότερα και από κόμματα για να κατέβω σε βουλευτικές εκλογές κτλ. Είχα. Αλλά δεν ένιωθα, Ελένη, εκείνη την όρεξη και την. Να το ξαναπώ τη λέξη, την ωριμότητα, αν θέλεις, να ασχοληθώ με τα κοινά σε βαθμό που πραγματικά να νιώθω ότι μπορώ να ωφελήσω. Έτσι, το να ασχοληθώ με τα κενά, έτσι κι αλλιώς, είμαστε πρόσωπα και εγώ και εσύ από τη δουλειά που κάνουμε, κοινωνικά πρόσωπα, έτσι, ανακατευόμαστε με την κοινωνία. Δηλαδή αυτά που λες εσύ από εδώ, κάτι δίνουν στην κοινωνία των ανθρώπων, έτσι, βοηθάνε. Έτσι πιστεύουμε τουλάχιστον, ότι με αυτό που κάνουμε στη δουλειά μας βοηθάμε. Με έναν τρόπο, λοιπόν, καθένας. Με έναν τρόπο καθένας. Κάνει, είμαστε κοινωνικά όντα, λοιπόν. Δεν είμαστε εκτός κοινωνίας και ξαφνικά αποφασίσαμε να ανακατευτούμε με τα κοινά. Γιατί τα κοινά τι είναι? Η κοινωνία. Αν θέλουν κάποιοι να την ονομάζουν πολιτική, εμένα δεν με νοιάζει να την ονομάζουν πολιτική. Έτσι. Ούτε πολιτικός έχω καμία όρεξη να γίνω, ούτε να ασχοληθώ με την πολιτική με ήττα, σε βαθμό του να χαρακτηριστώ και να γίνω επαγγελματίας πολιτικός. Με την κοινωνία θέλω να ασχοληθώ και όσο μπορώ να ωφελήσω με την εμπειρία μου. Άρα η κοινωνία του Χαϊδαρίου, η τοπική κοινωνία του Χαϊδαρίου, πιστεύω ότι μπορεί να ωφεληθεί από μένα, γι' αυτό δηλώνω την παρουσία μου και έτοιμος να βοηθήσω και κανέναν λόγο. Δεν υπάρχει κανένας ιδιωτελής